Πάμε κατευθείαν στην Διευθύντρια των Ιατρικών Υπηρεσιών, Δ.Ρ. Όλγα Καλακούτα, να δούμε την εικόνα με την διευθέτηση των ραντεβού. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Καλακούτα. Καλό σας μεσημέρι. Αρχικά να πούμε πόσα εμβόλια διατέθηκαν, σύμφωνα με την τελευταία σας ενημέρωση. Είχε διατεθεί ένας αρκετά μεγάλος αριθμός εμβολίων, εξ όσων έχουμε ενημερωθεί. Εντάξει, φαίνεται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί όλα τα εμβόλια της μίας από τις δύο. Ο συγκεκριμένος, ο ένας ο τύπος των εμβολίων για τον οποίο φαίνεται να υπάρχει. Έχουν φύγει τα Pfizer δηλαδή και έμειναν ξανά τα AstraZeneca. Έχουν μείνει τα AstraZeneca, αλλά όντως δημιουργήθηκε πρόβλημα με την πύλη, έκλεισε αμέσως μετά. Φαίνεται να έχουν εξαντληθεί, εξ όσων έχουμε ενημερωθεί, όλα τα εμβόλια της Pfizer και έχει γίνει κάποια χρήση εμβολίων της AstraZeneca. Αλλά μιλούμε για θέματα κάποιων λεπτών, ενός 15 λεπτού. Είναι και η ενημέρωση που έχουμε πάρει βασικά από το Υφυπουργείο. Οπότε θα ανοίξει ξανά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η ώρα 2.30 για την χρήση των υπόλοιπων εμβολίων. Τώρα, αυτό το θέμα που έχει προκύψει με την δυσπιστία του κόσμου και που δεν δίνει ψήφο εμπιστοσύνη στο εμβόλιο της AstraZeneca και ανοίγει καθημερινά η πύλη και μένουν καθημερινά τα εμβόλια της AstraZeneca. Πώς θα το διαχειριστεί το Υπουργείο Υγείας? Κοιτάξτε, ως Υπουργείο, εντάξει, αφήνω στο πλάι τεχνικές προκλήσεις. Ναι, ναι. Λόγω του λογισμικού, νομίζω ότι είναι κάτι που θα έχω και τη γνώση, είμαι και αρμόδια για να κουβεντιάσω. Πραγματικά, και τις τελευταίες δύο εβδομάδες υπάρχει μια μορφή δυσπιστίας. Ακούμε το τι λένε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ακούμε τι λένε. Εκείνο το οποίο να ακούμε στην πραγματικότητα, θέλουμε να το καταλάβουμε, είναι το ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είμαστε σίγουροι το τι γίνεται, τι λέγεται. Διότι δεν υπάρχει μια κοινή γραμμή. Κάθε χώρα αποσπασματικά έρχεται και αντιμετωπίζει κάποιες αναφορές που έχουν γίνει με έναν διαφορετικό τρόπο. Όχι κατά από 30 χρόνια, όχι κάπου το από 50, όχι πάνω από 60. Δηλαδή αυτό δείχνει το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι συγκεκριμένο. Και είναι και ο λόγος που εμείς ως Υπουργείο Υγείας προχωρούμε με το τι ενδείξει και το τι μας έχει δοθεί, τι μας έχει λεχτεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Το θέμα είχε γωνιαστεί και στη Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή. Δεν κρίθηκε ότι υπήρχαν τα απαραίτητα στοιχεία που να καθορίζουν οποιαδήποτε διαφοροποίηση, το να μπουν κάποια ηλικιακή φραγή ή όχι. Έχουμε την αίσθηση ότι με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει λόγος κάποιος να ανησυχεί και να μην προχωρεί στα πλήθα του εμβολιαστικού προγράμματος το οποίο είχαμε. Ναι, κυρία Καλακούτα, υπάρχει σκέψη να δοθούν τα εμβόλια της AstraZeneca στις μικρότερες ηλικίες, αφού δεν υπήρξε η ανταπόκριση? Ναι, απλώς το κλείνω μόνο με μια γραμμή και θα αναφερθώ σε εκείνο. Τονίζω την δήλωση του επίσημου ιατρικού σώματος της Κύπρου, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, που ήρθε και βγήκε μπροστά μια ανακοίνωση την οποία είχε βγάλει την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή προχθές, λέγοντας ότι δεν υπάρχει. Το σημαντικό είναι να προχωρήσουμε στα γρήγορα εμβολιάζοντας τον κόσμο. Πρέπει να δούμε τι γίνεται στις εντατικές, να δούμε τι γίνεται στα νοσηλευτήρια και να σταματήσουμε αυτό το διαλέγω έναν εμβόλιο γιατί για οποιοδήποτε λόγους οι οποίοι σίγουρα δεν είναι επιστημονικοί. Κατακριζόμαστε από επιστολές, όχι έχω ένα ιστορικό θρόμος, έχω ψούς, όχι. Δεν είναι αυτά. Κρίμα που βγαίνουν λάθος ενημέρωση μπροστά. Τώρα από τη δική μας μεριά ως Υπουργείο Υγείας θα προχωρήσουμε, η πρόθεση είναι να προχωρούμε στα γρήγορα, στην πραγματικότητα κάθε δύο μέρες, σε δύο ηλικίες. Αύριο που θα γίνει κάποια δημοσιογραφική διάσκεψη γύρω στις 12 και θα πούμε αυτόν τον προγραμματισμό ότι στόχος μας είναι να κατεβαίνουμε γρήγορα, να δίνουμε ευκαιρία, δεν μπορούμε να αφήσουμε κάποιες ηλικίες πίσω, αλλά στα γρήγορα θα κατεβαίνουμε δύο ηλικίες, θα δώσουμε δυνατότητα ξανά σε κάποιες πιο μεγάλες ηλικίες, απλώς για να ενισχύσουμε την εμβολιαστική κάλυψη κάποιων πιο μεγάλων ηλικιών. Όμως η στόχευσή μας είναι να κατεβούμε στα γρήγορα σε πιο μικρές ηλικίες, ώστε αρχές του Μάη να έχουμε πετύχει τον στόχο τον οποίο είχαμε πει, δηλαδή ίσως ακόμα και καλύτερο, δηλαδή μέχρι το Πάσχα θα έχουμε φτάσει σε ηλικία κάτω των 44 ετών. Αυτό είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το οποίο θα προχωρήσουμε
και στα πλαίσια τη χρήση του λογισμικού. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν αυτές οι προκλήσεις, θα μπορούσαμε να βάλουμε μεγαλύτερο αριθμό ηλικιών, περισσότερα εμβόλια. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να το έχουμε αυτό, ή μέχρι να το εξασφαλίσουμε στα σίγουρα, θα προχωρούμε κάθε δύο μέρες με δύο ηλικίες. Αύριο η πύλη ανοίγει για 53 με 54 ετών και μετά ποια ηλικιακή ομάδα ακολουθεί? Η πρόθεσή μας είναι τη Δευτέρα να κατεβούμε στα 51 με 52, Τετάρτη 49 με 51, κάθε δύο μέρες με δύο ηλικίες. Θέλουμε όμως να μπουν και εμβόλυμα κάποιες πιο μεγάλες ηλικίες. Ο λόγος για τον οποίο είμαστε από τους πρώτους στην Ευρώπη στους άνω των 80 και μετά τώρα στους άνω των 70, μας κάναμε την πρώτη στους άνω μεταξύ 70 και 79, είναι λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι δίναμε ξανά και σταδιακά τούτη την δυνατότητα. Θα έρθουμε να το κάνουμε, όχι όμως επανειλημμένα. Δηλαδή θα έρθουμε να δώσουμε στα σίγουρα ακόμα μια φορά τούτη την δυνατότητα. Όμως η στόχευση μας είναι να κατεβούμε στις πιο μικρές ηλικίες. Ο κόσμος αγωνιά, ο κόσμος θέλει να εμβολιαστεί, ο κόσμος θέλει να αρχίσει να κινείται και δεν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δεν θέλουμε να μην ολοκληρώσουμε την προσπάθεια εμβολιαστικής κάλυψης, ούτως ώστε ο κόσμος να είναι πλέον κινητικός. Και κάτι τελευταίο, κυρία Καλακούτα, ανακοινώθηκε χθες από το Υπουργείο Υγείας ότι έρχονται ακόμα 100.000 δόσεις της Pfizer. Πότε αναμένονται? Δεν ξέρω, θα έρθουν, εξ όσων γνωρίζω, σε ορίζοντα μέχρι Μάη-Ιούνιο, γιατί δεν είναι ότι θα έρθουν όλοι. Όμως ξέρω στα σίγουρα ότι την επόμενη εβδομάδα και την μεθεπόμενη θα έχουμε ένα αυξημένη ροή εμβολίων της Pfizer και το ίδιο θα γίνει και μέσα στο Μάη. Δεν είμαι το άτομο το οποίο έχω σχέση με τούτο το κομμάτι. Σε μένα έχει αντίκτυπο στην ομάδα που έχω σχέση, αντίκτυπο όσον αφορά το να διασφαλίζεται η χρήση τους. Εντάξει, οι δυνατότητες μας, το καπάσιτι μας εμβολιασμού είναι αρκετά ψηλό και θα προσπαθήσουμε να το τονώνουμε. Ακούμε, ας πούμε, λέμε, άμα υπάρχει λιγότερο ενδιαφέρον κλπ. Ναι, υπάρχει λιγότερο ενδιαφέρον, αλλά αν έρθουμε να δούμε γεγονότα, χθες έγιναν 4.500 εμβολιασμοί. Δεν είναι χαμηλός αυτός ο αριθμός των εμβολιασμών. Σήμερα κάπου έχουμε φτάσει στις 200.000 εμβολιασμούς. Δεν είναι άσχημη αυτή η αριθμή. Άρα νομίζω ότι ίσως πρέπει να η δουλειά μας, ίσως και βάσει η δουλειά μας σαν λειτουργή υγείας ή σαν λειτουργή του Υπουργείου Υγείας, πρέπει να απομακρυνθούμε από τις αναφορές ποιον πιστεύει ο κόσμος ότι είναι και ποιον πιστεύει ο κόσμος ότι δεν είναι τόσο καλό εμβόλιο, να στοχεύουμε και να μιλούμε στο ότι προχωρούμε εμβολιάζοντας με γρήγορους ρυθμούς, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις και όντας να μην είμαστε πολύ ατεχτοί, δηλαδή να προχωρούμε και να προσαρμοζόμαστε ανάλογα με τα δεδομένα. Κυρία Καλακούτα, ευχαριστώ πολύ. Αύριο περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση για τον σχεδιασμό και την συνέχιση του εμβολιαστικού πλάνου. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.